πιστεύετε ότι είστε αντικειμενικοί. Μας ρωτήσατε εμάς 2 εκατομμύρια Έλληνες αν θέλουμε να συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Μας ρωτήσατε αν θέλετε να είστε στην τηλεόραση και να σας ακούμε. Είναι ψυχοφθόρο να σας ακούμε. Σας βαρεθήκαμε να σας ακούμε. Σας βαρεθήκαμε. Βαρεθήκαμε εσάς και όποιον, την κυρία Τρέμη, τον κύριο Πρετεντέρη. Μπορείτε να αλλάξετε χώρα και να μείνουμε εμείς. Η Ελλάδα είναι μισή διαπλοκή, μισό σύστημα και μισή φτώχεια και δυστυχία. Εγώ λοιπόν στα παιδιά μου μετά από λίγα χρόνια θα τους πω, είπα όχι στον κύριο Μητσοτάκη, όχι στην κυρία Βούλτεψη, όχι στον Γεωργιάδη, όχι σε εσάς, όχι στην κυρία Μανολίδου, όχι στην Τρέμη. Η τρομοκρατία δεν θα περάσει. Αυτή η προπαγάνδα να τελειώσει. Και δεν φοβάμαι καθόλου για τα παιδιά μου, γιατί η Ελλάδα θα έχει ειρήνη και μια ζωή θα έχει ειρήνη. Τον πόλεμο εσείς τον κάνετε, όλοι εσείς του συστήματος. Έχουμε πόλεμο από εσάς, από το σύστημα, ναι, έχουμε πόλεμο. Λογοδοτήσω στα παιδιά μου και στην ιστορία. Αυτό που συζητάμε και γράφουμε τις τελευταίες μέρες και αφορά στη συγκεκριμένη μελέτη που κάνατε με τον καθηγητή κύριο Λίτρα, αν μπορείτε παρακαλώ 2 πράγματα. Πρώτον, να μας πείτε ονομαστικά σε ποιον άνθρωπο συγκεκριμένα δόθηκε η συγκεκριμένη μελέτη. Εδώ είναι επιστημονικό φόρουμ. Να ολοκληρώσω. Και η δεύτερη ερώτηση είναι πιο ανθρώπινη, κύριε καθηγητά, και θέλω να ρωτήσω ειλικρινά. Πώς αισθάνεστε με όλα αυτά που ακούγονται και γράφονται τον τελευταίο καιρό? Αυτή η ερώτηση δεν είναι επιστημονική. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε ακριβώς που βρισκόμαστε και δεν ξέρουμε αφενός γιατί δεν έχουμε πραγματικά δεδομένα για το πώς νοσούν. Αφετέρου παίρνουμε μέτρα τα οποία είναι κατά την άποψή μου σπασμωδικά υπέρ του εμβολιασμού χωρίς να έχουμε αποδείξεις ότι για την όμικρον 1 και την όμικρον 2 ο εμβολιασμός είναι τόσο αποδοτικός όσο ήταν για τις προηγούμενες μεταλλάξεις και δεν ξέρουμε και πώς θα κινηθεί ο κορονοϊός. Μεταδίδουν όλοι, και οι εμβολιασμένοι και οι ανεμβολίαστοι. Εγώ γι' αυτό θα πω μόνο μία φράση.
θεωρώ αναφέρετο δικαίωμα του κάθε ασθενή, του κάθε ανθρώπου να επιλέγει την θεραπευτική μέθοδο που την ταιριάζει. Μου δόθηκε η εντύπωση από την επιστημονική κοινότητα και από τους υπευθύνους που υπήρχαν ενός απόλυτα πατερναλιστικού προτύπου της ιατρικής. Έβλεπα επιστήμονες που βγαίνανε, και αναφέρομαι στους επιστήμονες που ήταν οι κατεξοχήν υπεύθυνοι για να πείσουν τον κόσμο για τον εμβολιασμό και να προσπαθούν να τον πείσουν με ένα φοβικό συνέστημα. Όταν έχουμε ένα καινούριο σκεύασμα, γιατί εδώ πρόκειται για καινούριο σκεύασμα, μη δοκιμασμένο σκεύασμα, ουσιαστικά στα όρια των πειραματικών ελέγχων, δεν είχαν γίνει κλινικές φάσεις όλες, αποφάσισε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας να τεθεί στην κυκλοφορία πιο γρήγορα, αυτό δεν σημαίνει ότι υπήρχαν κάποιες προϋποθέσεις. Ακούγαμε επιστήμονες να βγαίνουν και να λένε είναι εγκληματική αμέλεια αν δεν πάτε να κάνετε το εμβόλιο, χωρίς να μπορούν να απαντήσουν ποια ήταν αυτή η αναγκαιότητα. Γιατί στο μέλλον μπορεί να αντιμετωπίσουμε καινούρια περίπτωση. Η επιστημονική κοινότητα από το να μπαίνει σε μια λογική πανικού του κόσμου ότι αν δεν πας να κάνεις αυτό το εμβόλιο θα πεθάνεις. Δεν είμαστε στην Ιπποκράτεια ηθική που ο γιατρός μπορεί να κάνει ό,τι θέλει για το καλό του ασθενούς. Είμαστε στη φιλελεύθερη αντίληψη ότι ο ασθενής αποφασίζει τι θέλει να κάνει και δεν θα πιέζεται. Έχω ένα κοριτσάκι 14 ετών, το οποίο διαγνώστηκε με σκλήρυνση κατά πλάκα στο Μάρτιο. Όταν έγιναν οι εξετάσεις όλες, ενημέρωσα τον γιατρό μου ότι τις έχω κάνει, πότε θα μπούμε στο νοσοκομείο για να ξεκινήσουμε την καινούργια αγωγή, η οποία είναι ανοσοκατασταλτική, και μου είπε ότι πρέπει να προχωρήσω στον εμβολιασμό COVID. Και εγώ το παιδί δεν μπορώ να το δεχτώ στο νοσοκομείο αν δεν είναι εμβολιασμένο. Ακριβώς έτσι, στο τηλέφωνο, αν δεν εμβολιάσετε το παιδί σας, δεν θα το δεχτώ στο νοσοκομείο να ξεκινήσει την αγωγή του. Και του λέω δηλαδή θα το αφήσετε το παιδί μου στο έλεος της πάθησής του. Μου λέει ούτε εγώ θα το δεχτώ, αλλά δεν νομίζω και κανένα άλλο νοσοκομείο να δεχτεί το παιδί σας να κάνει την αγωγή του ανεμβολίας. Αυτή τη στιγμή εγώ προσπαθώ να σώσω το παιδί μου από μια ασθένεια το οποίο το βρήκε πάρα πολύ μικρό. Πάρα πολύ μικρό. Θέλω να σας κάνω μια καταγγελία, δεν λέγομαι, σας το λέω και επώνυμα για να το ξέρουμε, γιατί η συζήτηση έχει πάει και στα εμβόλια από ό,τι βλέπω. Εγώ δούλευα σε εμβολιαστικό κέντρο από το Φεβρουάριο μέχρι το Μάρτιο. Σας υπογράφω μας δηλαδή κιόλας. Έχω δει πως τα εμβόλια, ειδικά της Pfizer και της AstraZeneca που κάναν μια περίοδο, όχι απλώς είτε δεν κάναν σωστά τα σκευάσματα και ποιος ξέρει τι παρενέργειες είχαν. Πολλές φορές, όταν δεν είχαν σκευάσματα και λέγανε στον κόσμο να εμβολιαστεί, πολλές φορές παίρνανε είτε από άλλα, τα οποία ήταν, δεν ξέρω αν ξέρετε, υπάρχει μια ειδική διάλυση που κάνουμε για το εμβόλιο, ναι, που είναι νερό, ναι, αλλά που είναι για ενέσιμο. Ναι. Είτε βάζανε σκέτη αυτή την δόση και λέγανε να εμβολιάστηκες. Και σας το λέω επώνυμα, βγαίνω μετά από 4 μήνες, θα σας το πω, δηλαδή με έχουν απειλήσει, με έχουν κάνει, τι να σας πω. Εδώ απέναντι, και πάντα με την παρουσία της ελληνικής αστυνομίας, υπάρχει ένας υπουργός που επί άδωνη ερχόταν και έπινε καφέ για να τον κάνουν υπουργό. Και επειδή είμαι ένας δημοσιογράφος ο οποίος δεν φοβούμαι τα λεγόμενά μου και τα υπογράφω, έχω στοιχεία γι' αυτά. Αν λοιπόν θεωρεί ότι αυτά που λέω είναι άδικα, είμαι εδώ να με συλλάβουν και να δείξω με στοιχεία. Όπως όμως στοιχεία θα δείξω εγώ, τα ίδια στοιχεία θα πρέπει να δείξει και αυτός ότι λέω ψέματα. Αυτός δεν ήταν που επί λαός έλεγε ότι τα εμβόλια είναι δοκιμαστικά. Αυτός δεν είναι που για να κάνει υφαρπαγή ψήφων έβγαζε όλες τις κυβερνήσεις λάθος για να δείξει ότι όλα αυτά που κάνουν και προσπαθούν να περάσουν είναι αντισυνταγματικά. Αυτός λοιπόν είναι αυτός ο οποίος υπογράφει την κάθε υποχρεωτικότητα. Ντροπή! Ντροπή και για το παρελθόν του, ντροπή και για την ιστορία του, ντροπή και για το παρόν του. Ντροπή!
Ξέρετε, η κάθε διατριβή, όταν είναι για την προσφορά, αξίζει. Όταν είναι για κορνίζες να μεγαλώσουν τα πτυχία πίσω μας για να μπορούμε να πάρουμε την όποια θέση να σώσουμε τη γενιά μας, δεν αξίζει καθόλου για μας τους Έλληνες. Εμείς λοιπόν είμαστε από αυτούς που ό,τι σπουδάσουμε ή ό,τι μάθουμε το κάνουμε για το καλό της κοινωνίας και κάτι αντίστοιχο κάνουμε και σήμερα. Δεν θέλουμε υποχρεωτικότητα την ίδια στιγμή που κάποιοι αναγκάζουν τους συνέλληνες, τους συμπατριώτες μας, τους υγειονομικούς μερίδα αυτών να επιβάλλουν την υποχρεωτικότητα πρώτα στους εαυτούς τους και μετά στους ασθενείς. Ντροπή είναι αυτό. Ντροπή όμως που δεν ξεπλένεται για εμάς, αλλά ξεπλένεται για αυτούς με ορισμένα εκατομμύρια ευρώ. Δυστυχώς το ήθος, η αξιοπρέπεια, τα ιδανικά είναι λέξεις που απουσιάζουν και από το λεξιλόγιο και από την νόησή τους. Σας ευχαριστώ που μου δείξατε ότι ο σωστός ο Έλληνας είναι αυτός που αγωνίζεται με αξιοπρέπεια για το μέλλον των παιδιών μας, για το μέλλον της πατρίδας μας, για αυτής της πατρίδας που πάντα πονούσε, που πάντα υπέφερε, αλλά υπάρχουν Έλληνες. Υπάρχουν Έλληνες. Σας ευχαριστώ πολύ. Έξι μήνες πριν, κανείς δεν σε πίστεψε. Όλοι μίλησαν επικριτικά. Έξι μήνες πριν, η κυβέρνηση θεωρούσε ότι το σώμα σου τους ανήκει. Επειδή εσύ δίνεις ψυχή και σώμα στη δουλειά σου. Έξι μήνες έμαθες να ζεις σε αδιανόητες συνθήκες προκειμένου να μην σε αλλάξουν. Γιατί ξέρεις ότι δεν πρέπει να αλλάξεις. Ξέρεις ότι να ακολουθείς τις πεποιθήσεις σου σημαίνει να είσαι ο εαυτός σου. Να σηκώνεις το ανάστημά σου σημαίνει να είσαι ο φάρος για αυτούς που δεν είχαν το ίδιο θάρρος, αντοχή και κότσια με σένα. Τίποτα που αξίζει δεν ήταν εύκολο. Το ξέρεις πια. Ξέρεις τι σημαίνει να βάζεις το σώμα σου ασπίδα λογικής και όχι να το παραδώσεις. Υπάρχει ο εύκολος τρόπος. Και αυτό που κάνεις εσύ. Γιατί γνωρίζεις το άδικο. Σήκω. Μπορείς και θα το κάνεις. Αυτή η στιγμή ανήκει σε σένα. Αν όχι σήμερα, πότε. Σπάσε το φόβο και τη σιωπή και φώναξε. Δεν θα υπακούσουμε. Δεν θα τρέξουμε μακριά. Οι δικαιολογίες έχουν τελειώσει. Μείνετε δυνατοί. Ενωμένοι και αποφασισμένοι. Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι. Ο Έλληνας που σέβεται την πατρίδα, την οικογένεια και πάνω απ' όλα τους ηθικούς θεσμούς είναι αυτός που είναι σήμερα εδώ. Είναι αυτός που βρέχεται. Αλλά πάνω απ' όλα αγωνίζεται. Όπως το έκανε ο παππούς του, όπως το έκανε ο προπάπους του. Αυτοί οι άνθρωποι σέβονται και αυτοί οι άνθρωποι, φίλες και φίλοι, είναι αυτοί που είναι εδώ. Ειλικρινά, είμαι περήφανος για την κάθε μία και τον κάθε ένα ξεχωριστά για εσάς και δίνω το λόγο της αντρικής μου τιμής απέναντι στο ναό της δημοκρατίας που θα έπρεπε να ήταν ναός. Αλλά ένας προδότης, ο οποίος κυβερνάει, την έχει εξευτενήσει αυτό το θεσμό. Ντρέπομαι που λέει ότι είναι από την Κρήτη. Κύριε Μητσοτάκη, δεν είστε από την Κρήτη.
Δεν είστε από την Κρήτη! Θα κυνηγάει εδώ! Προσβάλλετε την Κρήτη! Την προσβάλλετε! Ντρέπομαι για σένα! Αλλά δεν ντρέπομαι για τη γενιά μου! Ούτε για τους συμπατριώτες μου! Η ντροπή δική του! Η ντροπή, ναι, είναι δική του! Ναι. Η υγειονομική! Νιώθουμε όλοι οι υγειονομικοί! Ναι. Και είμαστε κοντά σας! Ο Υπουργείος
Πρωθυπουργού! Υπάλληλος ενός νοσοκομείου της Αττικής και μη αντέχοντας πλέον να βλέπω όλο αυτόν τον παροξυσμό που συντηρείται τις τελευταίες μέρες στη χώρα μας, αποφάσισα να μιλήσω. Ανήκω στο νοσηλευτικό τμήμα, έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι πλέον, είμαι στο νοσηλευτικό προσωπικό. Απλά θέλω να τα επιβεβαιώσω. Με βάση το ότι είμαι αυτόπτης μάρτης εκεί μέσα και, και με κανένα άλλο τρόπο. Υπάρχει ένας παροξυσμός. Το πρόβλημα είναι ότι δυστυχώς η άγνοια και ο φόβος κυριαρχούν πίσω από τέτοια γεγονότα και από το συγκεκριμένο γεγονός. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι ακριβώς και γι' αυτό πήρα, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει αυτό το, αυτή η τακτική του «ο σιωπών δοκίν συνεμήν». Τι μπορώ να κάνω σαν Ελληνίδα, θα το κάνω με το δικό μου τρόπο. Δεν έχω άλλα μέσα δυστυχώς, γιατί και εκεί στην εργασία μου με φημώνουν. Δεν μου αφήνουν να μιλήσω στον κόσμο. Λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι μια απάτη. Θα το πω με λίγα λόγια, δεν θέλω να μακρηγορήσω, δεν θέλω να σας κουράσω. Λοιπόν, είναι μια απάτη, μια καλωστημένη απάτη όλο αυτό. Έχω πρόσβαση σε κάποια σημεία του νοσοκομείου που λόγω της φύσης της δουλειάς μου μπορώ να έχω πρόσβαση, είτε γίνομαι αντιληπτή είτε όχι. Λοιπόν, το ζήτημα όλο είναι ένα πολιτικό φασιστικό καθεστώς, δηλαδή εκεί θέλουν να μας οδηγήσουν και αυτό κρύβεται πίσω από όλα. Λοιπόν, στις ερωτήσεις που κάνω στους γιατρούς όσον αφορά τον κορονοϊό, ξέρετε ποια είναι η απάντησή τους. Η απάντησή τους είναι ότι δεν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει σαν ιός. Σαν ιός, ναι, υπάρχει στη φύση χιλιάδες χρόνια, όπως και τόσοι άλλοι. Ναι. Όλο αυτό είναι τραβηγμένο για κάποιο λόγο. Φυσικά δεν μου είπανε το λόγο. Αλλά όταν τους ρώτησα, λέω, και εμείς τι πρέπει να κάνουμε για όλο αυτό, θα πρέπει να μένουμε αμέτωχοι, εσείς είστε γιατροί. Τι θα πρέπει να κάνετε, σας αρέσει όλο αυτό που γίνεται. Έχουμε πιάσει... Έχουμε κατρακυλήσει σαν λαός. Θα πρέπει να συντελείτε κι εσείς σε αυτό. Και μου λένε, δυστυχώς είναι πολιτικό το ζήτημα. Μας έχουν με τα χέρια δεμένα και εμείς απλά αναγκαζόμαστε να χορεύουμε στους ρυθμούς που αυτοί θέλουν. Δεν άρα καταλάβαινε, λοιπόν. Συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω. Τι τους έχουν δεμένα τα χέρια, τους γιατρούς, δηλαδή τους βάζουν να εγκληματιστούν, να εγκληματούν εις βάρος μας. Ακριβώς. Να σκοτώνουν τους Έλληνες. Πιο πολιτικό, δηλαδή πείτε μας λίγο, γνωρίζετε κάτι παραπάνω, δηλαδή, τι σημαίνει αυτά, δηλαδή, αυτά δεν μπορεί να τα πει ένας γιατρός. Όσον αφορά τις μάσκες, και θα σας πω λοιπόν σε αυτό, όσον αφορά τις μάσκες μου λένε, φυσικά με μυστικό τρόπο, μην τις φοράς, είναι καταστροφή.
ασφαλώς και κάνει κακό. Και τρέχουν όλοι πανικόβλητοι να φοράμε τη μάσκα, να κυνηγάμε όσους δεν φοράνε μάσκα. Ναι. Και ξέρετε γιατί ποιο είναι το τραγικό και αυτή τη στιγμή είμαι και εγώ εξωφρενών. Το τραγικό είναι μην έρθει ο έλεγχος και βρει το νοσοκομείο ότι δεν πληρεί τις προδιαγραφές, ότι δεν είναι καλός υπάλληλος. Και κατά σύμπτωση είναι με την κυβέρνηση, την παρούσα κυβέρνηση, αν μου επιτρέπετε να το πω κι εγώ, όλο το διοικητικό προσωπικό. Με αποτέλεσμα κάνουν έναν αγώνα δρόμου για να είναι αρεστοί και καλά παιδιά προς τα παιδικά τους. Μου το έχουν πει με άλλα λόγια. Η υγεία έχει αφεντικά. Η υγεία έχει αφεντικά, πιστεύω. Αυτοί που έχουν πάρει εντολές από την κυβέρνηση να εγκληματούν και να κάνουν αυτό το πράγμα. Ποιοι δεν μπορούν. Ένα μόνο θα σας πω. Δεν γνωρίζουν ότι αυτοί μετά και αυτοί είναι που θα πάθουν τη ζημιά. Δηλαδή θα αφήσουν αυτούς, θα τους βγάλουν στα πυρόβλητο, θα τους αφήσουν ελεύθερους, θα τους αφήσουν να κάνουν δουλειά τους, θα σκοτώσουν όλους τους Έλληνες και αυτοί θα μείνουν ελεύθεροι. Πιστεύουν κάτι τέτοιο και αυτοί. Ακριβώς. Υπάρχουν όμως και κάποιες φωνές γιατρών οι οποίοι λένε κάποια πράγματα εμέσως πλην σαφώς. Δύο ήταν αυτοί που το κάνανε και ξέρετε ποια ήταν η κατάληξη. Να τους αρρωστήσουν με κορονοϊό. Δήθεν. Για να τους βουλώσουν λοιπόν το στόμα, τους απειλήσανε. Το γνωρίζω διότι με αυτόν είχα, με τον ένα συγκεκριμένα είχα πιο πολύ επαφή σε ομιλίες περί αυτού του θέματος. Ποιος απειλήσε, το κράτος απειλήσε Απειλήσανε οι άλλοι γιατροί και η διοίκηση. Ναι. Το γιατρό αυτό να σταματήσει. Ναι. Να μιλάει, διότι αυτό που έκανε ήταν εις βάρος του νοσοκομείου και των συμφερόντων του νοσοκομείου φυσικά. Ποια είναι τα συμφέροντα, συγγνώμη, χρηματίζονται οι γιατροί? Φυσικά. Ρωτάω εγώ έτσι. Όποιοι δηλώνονται ασθενείς ως κρούσματα κορονοϊού ή ως ακόμα θύματα κορονοϊού, παίρνουν κάποια χρήματα. Φυσικά. Ισχύει δηλαδή αυτό το πράγμα. Ισχύει. Και έχω καταγγελίες από συνοδούς ασθενών, οι οποίοι επειδή ίσως τους έχω κερδίσει την εμπιστοσύνη, δεν ξέρω και ποιο λόγο, ίσως επειδή θέλουν να τα βγάλουν από μέσα τους, μου λένε αυτό το πράγμα. Αλλά δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά, γιατί καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση με τους ασθενείς τους είναι στα χέρια των γιατρών. Εάν μιλήσουν, φοβούνται πάρα πολύ και λογικό είναι ότι ως αντίδραση οι γιατροί θα κάνουν προφανώς όχι αυτό που θα πρέπει να κάνουν. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Θα οδηγήσουν τον ασθενή στο θάνατο με τεχνητά μέσα. Αν όχι, δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Απλά θα τους αφήσουν στην τύχη τους. Θα στιγματιστούν. Καταρχήν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με το στιγματισμό εκεί. Στα νοσοκομεία. Δηλαδή. Δηλαδή διαραίουν πάρα πολύ εύκολα οι πληροφορίες ότι το συγκεκριμένο άτομο που τόλμησε και εξέφρασε τη γνώμη του δημοσίως είναι επικίνδυνο, άρα βάλτε τον στο περιθώριο. Αναφορές, εγώ προσωπικά έχω στην πλάτη μου αρκετές αναφορές. Ναι, ναι. Αλλά επειδή είμαι του δημοσίου δεν μπορούν να μου κάνουν κάτι ιδιαίτερα. Ναι. Βέβαια αυτό θα έχει βέβαια κάποια στιγμή αντίκτυπο αργότερα όταν θα είναι να ανανεωθούν οι συμβάσεις, αν ανανεωθούν και όλα αυτά τα σχετικά. Σίγουρα θα είμαι απ' έξω και μου το έχουν δηλώσει βέβαια εμέσως πριν σαφώς. Υπάρχει ένα σύστημα τρομοκρατίας, δυστυχώς. Ένα σύστημα τρομοκρατίας. Θα πρέπει να κάνουμε όλοι ό,τι μας λέει η κυβέρνηση. Δυστυχώς οι γιατροί καταπατούν και το διοικητικό προσωπικό τον όρκο που έχουν δώσει στον Ιπποκράτη, γιατί ορκιστήκανε για να σώσουν την ανθρώπινη ζωή και όχι το συμφέρον και την τσέπη του καθενός. Δηλαδή κοστολογούν τη ζωή των ασθενών. Κοστολογούν τη ζωή των ασθενών
τους απειλούν ότι δεν θα τους... και όλα αυτά, έτσι, γιατί εδώ μιλάμε, πάει ο άλλος να κάνει τεστ, το βγάζουν θετικό, ότι έχει κορονοϊό, τον δεσμεύουν, είναι, τον βάζουν είναι στην Αθήνα, δεν ξέρω και χίλια δύο άλλα πράγματα που συμβαίνουν. Μπαίνουν στην καραντίνα. Ναι. Συγγνώμη κιόλας παρεμβαίνω, αλλά πραγματικά όσο περνάει η ώρα και μου έρχονται στο μυαλό όλες αυτές οι εικόνες που βλέπω καθημερινά, δεν μπορώ να συγκρατηθώ. Εκβιάζουν συνοδούς, συγγενείς ασθενών, ότι αν δεν τους δώσουν, δεν υπογράψουν ότι είναι θύμα κορονοϊού, δεν θα τους δώσουν το πτώμα από το νεκροτομείο. Από το ψυγείο συγκεκριμένα. Mm. Λοιπόν, δεν θα καθίσει τώρα ο συγγενής να ψάξει τι και πώς. Και μόνο που θα το πει ο γιατρός αυτό, έχει τρομοκρατηθεί. Είναι θέμα μόρφωσης, είναι θέμα αντίληψης, είναι θέμα... Έχουν πάει σε κάποιον εισαγγελέα να γίνει κάποια αναφορά, να ξεκινήσουν κάποιες έρευνες. Για ποια νοσοκομεία μιλάμε, αν θέλετε, πείτε μου, δεν ξέρω τώρα. Υπάρχουν στα κέντρα αναφοράς, στην Αθήνα, στον Ευαγγελισμό Οργιάζει. Συνάδερφός μου που δουλεύει, είναι παρασκευάστρια στον Ευαγγελισμό, της έχουν κάνει τη ζωή αφόρητη, κύρια. Στα μικροβιολογικά ρευστή. Γιατί δεν γνωρίζουμε ιατρικά. Εκβιασμοί, δωροδοκίες, όπως είπαμε. Τότε στην αρχή με την απαγόρευση της κυκλοφορίας, πάρα πολλοί μου έχουν πει ότι για να δώσουν την συγκατάθεσή τους να καταγραφούν οι ασθενείς τους, οι νεκροί πλέον ως θύματα κορονοϊού, τους δίνανε αβέρτα άδειες μετακίνησης. Αυτό ήταν το αντάλλαγμα. Με λίγα λόγια, δηλώστε ότι είναι θύμα και πάρτε άπειρες... Αυτό το έχουμε άπειρες, πολλές φορές. Χαρτιά για ελεύθερη, μετακίνηση. Σε πάση περιπτώσει είναι ελεύθερη ακριβώς, μετακίνηση. Ακριβώς. Ναι. Και όχι μόνο τοπικά, σε τοπικό επίπεδο, αλλά σε όλη την... Αυτό τι, το εξέδιδε το νοσοκομείο, δηλαδή έβαζε υπογραφή κάποιος γιατρός, έβαζε υπογραφή διευθυντής του νοσοκομείου. Βάζανε υπογραφή ο διευθυντής του νοσοκομείου σε συνεργασία με την αστυνομία. Δεν μπορούσε να γίνει μόνο του. Έτσι, θα έπρεπε να υπάρχει, να είναι καλυμμένος ο γιατρός. Δεν μπορεί τώρα στο να... Εσείς, συγγνώμη τώρα, είναι η αστυνομία τα γνωρίζει αυτά. Δηλαδή, θέλω να πω, με ποιους αστυνομικούς μπαίναν. Δηλαδή, στο νοσοκομείο υπήρχε αστυνομία που βάζαν υπογραφές, συνυπογράφαν τέτοια χαρτιά. Ακούστε τώρα, δεν θα πω κάτι το οποίο, αυτό που μου λέτε είναι κάτι το οποίο φυσικά δεν γίνεται σε δημόσια θέα και ούτε θα γινόταν κάτι μπροστά σε μένα. Σαφώς. Αν έχετε δει κάποιο χαρτί εσείς δηλαδή, αν έχει πέσει στα χέρια σας, χαρτί θέλω, δηλαδή. Δεν έχω δει, είμαι ειλικρινής. Είμαι ειλικρινής. Το χαρτί δεν το έχω δει. Τις καταγγελίες και τις διαμαρτυρίες έχω ακούσει μόνο από τα πρόσωπα. Και αυτό φυσικά γίνεται εν κρυφό και όσο γίνεται σε πιο στενό κύκλο, δηλαδή ξέρουν που θα τα πούνε αυτά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι γίνεται. Φυσικά και με αστυνομικούς που έχω μιλήσει γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι οι εντολές που έχουν είναι σαφείς και ρητές. Είναι αυτές. Πρέπει να κάνουμε ό,τι πούν οι άνωθεν. Η πολιτική, όχι ό,τι επιβάλλει η ιατρική επιστήμη. Δεν έχει κρίνει η ιατρική επιστήμη αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει θανατηφόρος ιός που σκοτώνει τον κόσμο σωριδών. Είναι απόφαση της πολιτικής ηγεσίας και όχι της ιατρικής. Αυτό θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Ένα μόνο θα σας πω. Σε μέρες εφημερίας, οι γιατροί, δεν φοράνε καν μάσκα. Καν μάσκα. Αυτό συμβαίνει και στις υπηρεσίες, έτσι, ναι. Δεν το λέω, όχι, δεν θέλω να κρίνω γιατί δεν φοράνε μάσκα, γιατί για μένα η μάσκα είναι κατακριτέα αυτή τη στιγμή. Μιλάω ότι να σας δώσω να καταλάβετε ότι από τη στιγμή που έχετε κόσμος, πάρα πολλοί κόσμος στις εφημερίες, δεν φοράνε μάσκα παρόλο που υποτίθεται ότι δεν ξέρουν τι μπορεί να φέρει ο καθένας. Σωστά, ναι. Άρα λοιπόν αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ήδη ξέρουν πολύ καλά ότι δεν υφίσταται. Έλα, λογικό είναι. Όπως και στις δημόσιες υπηρεσίες, στα γραφεία, όταν δεν υπάρχει κόσμος, κοινό, δεν φοράνε μάσκες. Είναι όπως ήταν σε άλλες
στην κανονικότητα που λέει και ο... Είναι μια λέξη που πραγματικά μου διεγείρει, ναι, το νευρικό σύστημα. Ακριβώς, κυριολεκτικά. Ακριβώς. Γι' αυτό την είπα, για να ξυπνήσει ίσως ο κόσμος και καταλάβει πού έχουμε πάει. Λοιπόν, γίνονται όλα, είναι άλλα τα κινητρά. Ας ψάξει ο κάθε άνθρωπος να κάνει έρευνα, να κοιτάξει τα παγκόσμια, τα τεκτενόμενα και όχι μόνο τα τοπικά, να διευρύνει λίγο τους ορίζοντές του, να αποκτήσει κριτική σκέψη και να σταματήσει πλέον να σκέφτεται όπως θέλει μια άλλη να σκέφτεται. Έχουμε γίνει πλέον ο περίγελος όλου του κόσμου. Δυστυχώς. Δεν φέρουμε κανένα DNA ελληνικό πάνω μας. Και το λέω με πόνο ψυχής αυτό το πράγμα. Ναι, είναι αλήθεια αυτό, είναι αλήθεια. Λοιπόν, να σταματήσουν να τρομοκρατούνται, δεν υφίσταται αυτό που τους παρουσιάζουν. Ένα απλό κρούσμα μπορεί να είναι μια εποχική απλή γρήπη και το χρεώνουν σαν κρούσμα κορονοϊού. Ασχέτως εάν αυτό το κρούσμα βγει αρνητικό. Δεν λένε ποτέ ότι είναι αρνητικά. Αφήνουν να εωρείται η άποψη ότι υπάρχουν κρούσματα. 200 κρούσματα. Δεν μας λένε όμως ότι από τα 200 κρούσματα τα ένα, τα δύο μπορεί να είναι θετικά. Έστω και στην απλή τη μείωση. Ναι, αυτό το είχα πει κάποια στιγμή σε κάποιο καταλάβατε βίντεο, τι γίνεται. Ότι κρούσματα είναι μόνο τα περιστατικά, που δεν σημαίνει αν βγήκαν θετικά ή αρνητικά. Απλά μας κρούσμα λένε ένα νούμερο. Είναι μία υποψία. Για αυτούς είναι μία υποψία. Τους ακούω που λένε ανοίξτε την καραντίνα, διότι έχουμε χώρους καραντίνας, με ανύπαρκτα μέσα, περί το να σας πω. Ούτε καν μάσκες δεν διαθέτουν. Σταθερόμενα κρούσματα, θα σας πω το εξής. Δίνουν μάσκες, όχι αυτές που πουλάνε στο εμπόριο τις πράσινες, τις συνηθισμένες που και εσείς θα ξέρετε, τις απλές, τις χάρτινες. Χάρτινες, μάλιστα. Τις χάρτινες. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν σε ένα υποτεθέμενο κρούσμα. Λοιπόν, δημιουργούν εμέσως την εντύπωση ότι είναι και φορέας και καταλαβαίνετε τι γίνεται μετά. Υπάρχει, φτάνουμε στο σημείο το ρατσιστικό, να βλέπουμε τον συνάνθρωπό μας σαν έναν άρρωστο που θέλει να μας αρρωστήσει. Μας απαγορεύουν να έχουμε χειραψίες, μας απαγορεύουν να έχουμε κοινωνικές σχέσεις εκεί μέσα. Και μας επιβάλλουν τη μάσκα μόνο και μόνο μην μπει ο έλεγχος και δει παρατυπία στο νοσοκομείο και πληρώσει πρόστιμο, γιατί ναι, έχουν πληρώσει κάποια νοσοκομεία ένα ποσό σε πρόστιμο, επειδή το προσωπικό σε κάποια συγκεκριμένη κλινική δεν φόραγε μάσκα. Μα ούτως ή άλλως αυτοί θέλανε, εγώ εμείς δημοσιογραφικά όπως το έχουμε καταλάβει το θέμα και από έρευνα που κάναμε, θέλουν με τις μάσκες πλέον, επειδή δεν τους βγήκε ο ιός να σκοτώσει κόσμο, είπανε θα τους βάλουμε μάσκες με το ζόρι να τους αρρωστήσουμε, γιατί η μάσκα θα προκαλέσει πολλά προβλήματα ήδη στον υγιή οργανισμό, από μολύσεις, από κακιά αναπνοή, από τοξίνες, από τέλος πάντων θα έχουν έρθει στο νοσοκομείο τέτοια κατάσταση, συγγνώμη λίγο, και από εκεί πέρα θέλουν να το εξελίξουν αυτή, την αλητία αυτή, να την εξελίξουμε, την κοινωνική απομόνωση, την αποστασιοποίηση όλη αυτή, να μην μπορούμε να έχουμε την ψυχολογία μας καλή, γιατί όταν κρύβονται στο πρόσωπο δεν φαίνονται, δεν μεταφέρουν τα συναισθήματα που νιώθει, το χαμόγελο, τη λύπη, οι εκφράσεις, όλα αυτά, τη χειραψία που μεταφέρουμε ενέργεια ένα στον άλλο κτλ. Γιατί όλα αυτά είναι, τα γνωρίζουν αυτοί. Εμείς όμως τα έχουμε περάσει στον ντούκο σαν Έλληνες και σαν αδιάφορος λαός που είμαστε, εν πάση περιπτώσει, αλλά από εκεί πέρα θέλω να πω ότι αυτό πάει να περάσει και στους, πάει να περάσει και στα μικρά παιδιά, να τους περάσουν ένα φόβο, να τους καταστρέψουν τα πολύτιμα χρόνια που εξελίσσονται, που μεγαλώνει η ανάπτυξη που λέμε. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι γονείς. Εδώ περάσαμε τόσες μεγάλες αρρώσεις με τεράστιο βαθμό μεταδοτικότητας και δεν μας έχουν πει το παραμικρό. Πρέπει ο κόσμος να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Δυστυχώς φοβάται ο κόσμος ακόμα να καταλάβει και να ξεκινήσει να σκέφτεται τι συμβαίνει. Δημιουργούν, φορώντας λοιπόν τη μάσκα, περιττό να σας πω, ξέχασα και το ένα βασικό, έχουν φέρει αρκετά νέα άτομα τα οποία δουλεύουν σε σέρβις, σε εστιατόριο, σε καφέ μπαρ, σε
ημιλιπόθυμη κατάσταση. Λόγω του ότι φοράνε πάρα πολλές ώρες την ημέρα τη μάσκα, τα πνευμόνια τους δεν οξυγονώνονται και με αποτέλεσμα να καταραίουν και τους παίρνουν σε εμάς. Ναι, ναι. Φυσικά αυτό θα πρέπει να είσαι μέσα παρόν για να το δεις, να ξέρεις την αιτία που έχουν έρθει. Το συγκαλύβουν πάρα πολύ καλά. Ναι, δυστυχώς. Λοιπόν, και όπως σας είπα, δυστυχώς για αυτούς η θέση μου είναι τέτοια εκεί που μπορώ να έχω αντίληψη των πραγμάτων λόγω της δουλειάς μου, ας πούμε. Δημιουργούν, να καταλάβει ο κόσμος, ένα αρρωστημένο περιβάλλον το οποίο δρά ψυχοσωματικά. Μία νόσος ξεκινάει πρώτα από την ψυχή, από τη σκέψη βασικά. Εάν πιστέψεις με το ότι θα αρρωστήσεις, γιατί βλέποντας γύρω σου ένα αρρωστημένο περιβάλλον με μάσκα, αυτόματα ο εγκέφαλος μετατρέπει αυτή τη σκέψη σε πραγματικότητα. Άρα λοιπόν η αυθυποβολή που έχει υποστεί ο πολίτης θα τον οδηγήσει στο να νοσήσει και πραγματικά. Ακριβώς. Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι περισσότερο ψυχικό παρά οτιδήποτε άλλο. Αυτό να το καταλάβει ο κόσμος. Δυστυχώς ο κόσμος, ο περισσότερος, δεν μπορεί να τα καταλάβει αυτά. Θα δούμε τα αποτελέσματα στην πορεία. Τους ακούει την τηλεόραση. Εμείς έχουμε πει πολλές φορές να πετάξουν την τηλεόραση, να την κλείσουν. Έτσι. Αλλά ήθελα λίγο να σταθώ σε ένα σημείο, αν με επιτρέπετε κιόλας. Οι γιατροί οι οποίοι, ας πούμε, είναι διεφθαρμένοι, σε ποια βαθμίδα είναι από και πάνω, δηλαδή δεν μπορεί αυτό το πράγμα, το κοινό μυστικό, να το έχει μια απλή νοσηλεύτρια, θα το έχει ένας διευθυντής, θα το έχει ένας προϊστάμενος τμήματος, δεν ξέρω αν τα λέω σωστά, και θα δίνουν εντολές στους μικρότερους, κάντε αυτό. Εσάς η εικόνα που έχετε σχηματίσει, δηλαδή κάποια εικόνα για το που υπάρχουν αυτά τα περιστατικά, από ποιους γιατρούς και πάνω. Ναι, είναι περισσότερο από τους γιατρούς οι οποίοι είναι διευθυντές κλινικών, οι οποίοι παίρνουν μεγάλα χρηματικά ποσά από τις από τους σπόνσορες των εταιριών φαρμάκων. Ναι, ναι. Να ξέρετε ότι αυτή είναι η βασικότερη ένοχη εκεί μέσα. Mm-hmm. Γιατί συγκεκριμένα στο δικό μου νοσοκομείο υπάρχει ένας ξέφρενος αγώνας ποια φαρμακευτική εταιρεία θα πρωτοστατήσει, να ξέρετε. Και φυσικά αυτοί έχουν κάνει κάποιες ανάλογες συμβάσεις με τις φαρμακοβιομηχανίες αυτές.